δούμε τον Άντου στην προσπάθειά του και θα πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου για την αλλαγή. Το Καλίτσιο, ο Αμερικάνος θέλει να περάσει, τα κατάφερε, μένει όρθιος, γυρίζει στον Κόκε. Αυτός θέλει να κάνει το περίτεχνο πλασέ, ελέγχει ο Νικοπολίδης και αφήνει να φύγει μπαλά out. Νάτσο Γκαρσία. Δίπλα του στον Νέτο, που είναι ακριβώς στον άξονα, σουτάρει με δύναμη άστοχα. Out. Καλή ενέργεια του Νέτο. Φερνάντες. Έβγαλε ωραία τώρα για τον Αντού που είχε χώρο. Αυτός με τον Καλίτσιο προσποιείται με το δεξί, δύσκολη σέντρα, κεφαλιά, το γκολ του Τζόνσον. Το γκολ που πετυχαίνουν ουσιαστικά οι δύο Αμερικανοί. Με την πολύ ωραία ενέργεια του Αντού, που κλεισμένος από τον Καλίτσιο καθυστέρησε, βρήκε το χώρο να σεντράρει για να βρει τον Τζόνσον μόνο του στη μεγάλη περιοχή με καλοζυγισμένη κεφαλιά να νικάει τον Νικοπολίδη. 1-0 ο Άρης. Και πάλι εδώ φέρνει την παλαπλάγια, σεντράρει με τα αριστερό, πέφτοντας κιόλας με υπερένταση ο Αντού. Ο Τζόνσον έχει όλο τον χώρο από τη σέντρα του συμπατριώτη του. Πιάνει την κεφαλιά, 2-3 μέτρα απόσταση από τον Ραούλ Μπράβο. Ικανή για να μην δεχτεί πίεση και να στείλει την μπάλα ανάποδα από την κίνηση του Νικοπολίδη στη δεξιά του γωνία. Το πέρασμα ανάμεσα σε δύο, Ραούλ Μπράβο. Ωραία σέντρα ο Σουφάκης, δύσκολα η μπάλα στη μέσα μεριά του δοκαριού, τεράστια ευκαιρία από τον Ραούλ Μπράβο. Να φέρει το μάτς στα ίσια στο 42. Με αυτό τον απροσδόκητο ίσως τρόπο, αφού κανείς δεν περίμενε να καταλήξει εκεί η σέντρα του Ισπανού. Και κυρίως βέβαια ο Σουφάκης. Ο Μαρέσκα με τον Ντάρμπισιρ, γυρίζει ωραία ο Άγγλος, σουτάρει από μακριά, βρίσκει στο δοκάρι μπάλα και φεύγει κόρνερ αφού την έχει βρει πάλι ο Σουφάκης. Στο 52. Πολύ ωραία ενέργεια του Άγγλου που γυρίζει, σουτάρει με το δεξί, τη βρίσκει λίγο ο Σουφάκης. Στο οριζόντιο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνσον που βρίσκει το Κόκε με τη μία στο Μεριέμ. Και ανέβασμα πάλι του Τζόνσον, ενώ έχει ανέβει και ο Αντού από την άλλη πλευρά. Καλίτσιο σιώχνει απρόσεκτα πάνω στον Αμερικανό. Που τον περνάει, πέφτει και είναι πέναλτι. Το αγκάλιασμα του Καλίτσιου στον Αντού δίνει πέναλτι ο Δαλούκας. Σηκώνει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου του. Αυτό το άπλωμα του χεριού εκεί εμποδίζει τον Αντού, το πέναλτι. Που κερδίζει ο Αμερικανός. Ο παίκτης που έφτιαξε και το πρώτο γκολ με τη σέντρα στον Τζόνσον. Εδώ θα το δούμε καλύτερα. Εδώ είναι που βάζει τα χέρια του Καλίτσιος. Και εκτελεστής ο Σέρχιο Κόκε. Απέναντι στον Αντών Νικοπολίδη. Σε μια από τις σημαντικότερες όπως εξελίσσεται το μάτς στιγμές του. Ο Κόκε αποκρούει και μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Απίστευτη απόκρουση του Νικοπολίδη που απλώνει το αριστερό του πόδι, σταματάει την μπάλα και ενώ παίρνει μετά τροχιά προς την εστία του, βουτάει στη δεξιά του γωνία και την μπλοκάρει. Τα κουνιά του Μαρέσκα βγαίνει ολού αλλού στην περιοχή, σε άδειο τέρμα. Ο Μήτρογλου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, όχι, είναι offside, ο Δαλούκας έχει σηκωθεί σημαία του βοηθού. Ακυρώνει το γκολ του Μήτρογλου στο 55ο λεπτό. Το φάλα τα 31 μέτρα. Σχεδόν φάτσα απέναντι από την εστία του Σουφάκη. Πολλοί κόσμος από πλευράς Ολυμπιακού στην περιοχή. Γεμίζει ο Λουαλούα, η κεφαλιά του Μέλμπερκ. Ο Σουφάκης βλέπει να πηγαίνει δύσκολα προς την εστία του η μπάλα και προτιμάει να την πετάξει κόρνερ. Ο σκόρερ του Άρη στον Κόκε. Ο Μεριέμ ανεβαίνει, ο Κόκε σουτάρει out. Και τώρα βέβαια ξεκινάει το πάρτι της αυλαίας από τον κόσμο του Άρη που περιμένει το σφύριγμα της λήξης για να πανηγυρίσει τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού. Δεύτερη σερή με στην ίδια σεζόν στο Βικελίδης και τρίτη συνεχόμενη αφού νικήσει και πέρυσι στον Ολυμπιακό. Το λάθος του Μέλμπερκ, ο Τζόνσον γυρίζει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 2-0 για τον Άρη. Σπάνιο αλλά πραγματικό, ο Μέλμπερκ έκανε αυτό το πεδαριώδες λάθος για την κλάση του αδικαιολόγητο. Ο Τζόνσον καραδοκούσε, έκλεψε, πέρασε τον Νικοπολίδη 2-0 και εδώ το παιχνίδι ουσιαστικά τελειώνει. Με τον Τζόνσον που θα πάρει και την κάρτα βέβαια για το, η φανέλα που έβγαλε, που φόρεσε για ένα καπέλο που το πέταξαν από την εξέδρα. Με δεύτερο γκολ προσωπικό αυτή τη φορά, κάνει το 2-0. Δείτε εδώ, χλιαρά πολύ ο Μέλμπερκ που δεν μπορεί να τον κρατήσει. Μετά περνάει ο Αμερικανός στον Νικοπολίδη, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία. Πάρα πολύ έξυπνη ενέργεια του Center for του Άρη που τελειώνει το παιχνίδι. Ο Άρης που αν δει κανείς τις σημαντικές ευκαιρίες του παιχνιδιού φτάνει δικαίως στη νίκη με το τελευταίο σφύριγμα του Δαλούκα.